Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά πνιγμού στην Κρήτη. Το απόγευμα της Πέμπτης, ένας 83χρονος τουρίστας από την Νορβηγία ανασύρθηκε νεκρός από την πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε. Σύμφωνα με καταθέσεις συγγενών του άτυχου Νορβηγού, ο 83χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, καθώς όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, το συγκρότημα δεν διέθετε ναυαγοσώστη ως όφιλε, σύμφωνα με το μέγεθος της πισίνας. Στο μεταξύ, δεν έχουν τέλος τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης. Δυστυχώς, το στατιστικό για ολόκληρη τη χώρα δεν είναι ευνοϊκό. Σε αντίθεση με το Ρέθυμνο που είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, εμείς έχουμε ελάχιστα περιστατικά πνιγμού κάθε χρόνο. Για τη σεζόν που διανύουμε μέχρι στιγμής έχουμε 0 περιστατικά πνιγμού, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά διάσωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος, από την 1η Ιουνίου και έως την 12η Σεπτεμβρίου είχαν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι, με το μήνα Αύγουστο να αναδεικνύεται ο πλέον φωνικός, αφού έχασαν τη ζωή τους 8 λουόμενοι. Το κυριότερο θέμα είναι οι καιρικές συνθήκες. Ο κόσμος είναι αρκετός, αυτό είναι και καλό και κακό. Μιλάμε για μια ακτογραμμή καταρχήν πάρα πολύ μεγάλη. Στην πλειοψηφία τους οι πνιγμοί αφορούν φέτος άνδρες. Οι 12 είναι αλλοδαποί, ενώ οι περισσότεροι είναι άνω των 65 ετών. Οι παραλίες στις θάλασσες μας είναι αρκετά επικίνδυνες, ωστόσο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι λιγότερο από το να έχουμε σαν προτεραιότητα την ασφάλεια του κοινού, των λουωμένων και οποιονδήποτε εμπλέκεται στην παραλία. Δυστυχώς, οι ελληνικές θάλασσες γίνονται κάθε χρόνο υγρός τάφος για περισσότερους από 350 έως 400 λουόμενους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις του ναυαγοσώστη. Βασικό μέλημά μας είναι να βρισκόμαστε πάντα κοντά σε πύργο ναυαγοσώστη, ώστε να υπάρχει κάποιος που να είναι υπεύθυνος και να μας δώσει και κάποιες οδηγίες προφυλάξεις όσον αφορά τον βυθό και τη συμπεριφορά της θάλασσας στη γύρω περιοχή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν κολυμπάμε ή όταν βρισκόμαστε στη θάλασσα. Και παρά την κινητοποίηση αρχών, φορέων και συλλογικοτήτων, ένα μεγάλο ποσοστό κατοίκων της χώρας, που αγγίζει ακόμη και το 60%, δεν γνωρίζει πώς να κολυμπά και πώς να τηρεί βασικούς κανόνες ασφαλείας, με στόχο την αποφυγή των πνιγμών. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Επίσης, καλό θα ήταν η ενημέρωση γενικότερα να υπάρχει και από πέραν των ναυαγοσωστών και των σχολών ναυαγοσωστικής που παρακολουθούν το έργα. Πρέπει να γίνει μια πιο οργανωμένη ενημέρωση όσον αφορά από τους δήμους, τις κοινότητες, τους τουριστικούς πράκτορες, τα ξενοδοχεία και όλους όσους εμπλέκονται με το κομμάτι του τουρισμού,